Ο Περικλής είχε αναθέσει στον Φιδία να επιβλέψει όλα τα έργα της Αθήνας. Το κάθε έργο ξεχωριστά το είχαν αναλάβει μεγάλοι αρχιτέκτονες και τεχνίτες. Στον Παρθενώνα εργάζονταν οι αρχιτέκτονες Ικτίνος και Καλλικράτης. Το μακρύ τείχος το είχε αναλάβει επίσης ο Καλλικράτης. Τα προπήλαια της Ακρόπολης τελείωσαν μέσα σε 5 χρόνια κάτω από την επίβλεψη του Μνησικλή. Κατά την ανοικοδόμησή τους, ο πιο άξιος εργάτης γλίστρησε και έπεσε από ψηλά. Ήταν σε άσχημη κατάσταση και οι γιατροί πίστευαν ότι θα πεθάνει. Ο Περικλής ήταν πολύ στενοχωρημένος. Ξαφνικά στον ύπνο του παρουσιάστηκε η θεά Αθηνά και του υπέδειξε τον τρόπο με τον οποίο θα θεραπευόταν ο τεχνίτης. Εκείνος αμέσως τον μετέφερε στους γιατρούς. Γρήγορα ο τραυματισμένος τεχνίτης έγινε καλά. Με αυτόν τον τρόπο φάνηκε το ενδιαφέρον της θεάς Αθηνάς για τα έργα. Σε ανάμνηση όλων αυτών έστησαν στην Ακρόπολη το χάλκινο άγαλμα της Αθηνάς Υγείας, το οποίο έφτιαξε ο Φιδίας, όπως και το χρυσό άγαλμα της Αθηνάς. Το χάλκινο, γιατί ο χαλκός σκοτώνει όλα τα μικρόβια. Γι' αυτό και τα καταπίδια από τις πόρτες, τα χερούλια, είναι όλα χάλκινα. Και το χρυσάφι επίσης το ίδιο. Γι' αυτό και το δισκοπότηρο που μεταλαμβάνουμε, παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία, είναι χρυσό. Σύν' ότι το βράζουν πρώτα σε νεράκι μέσα το κρασί και τα λοιπά, για να αποστηρωθούν όλα. Σύν' ότι το κρασί έχει αλκοόλ. Μικρό μάθημα υγιεινής.